Βλέπετε πόσο ειλικρινή ΣΥΡΙΖΑ. Εάν είναι πέντε μονάδες η διαφορά, γι' αυτό σας είπα, έβαλα εάν. Αν είναι αισθητή και καθαρή νίκη, πρέπει να έχετε ηθικό πρόβλημα. Αν είναι τρεις. Θα έχετε ηθικό πρόβλημα. Να σας πω γιατί δεν θέλω να καλωσορίσω, μισό λεπτό κύριε Γεωργιά, θέλω να καλωσορίσω και τον κύριο Θανάση Παφίλη που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας κύριε Παφίλη, ευχαριστούμε που είστε εδώ. Έχετε υποσχεθεί στους πάντες τα πάντα και βρισκόμαστε στη μέση ενός προγράμματος και στη δυσκολότερη του στιγμή. Και δεν καταφέρνετε να πάρετε μία σπουδαία νίκη. Πήρατε μία νίκη από ό,τι θέλετε. Αλλά κριτική, γιατί δεν πήραμε 35%. Προφανώς, αφού εσείς λέτε. Έχω βρεθεί σε 10 πάνελ και μου λένε προεκλογικά υπεύθυνοι του ΣΥΡΙΖΑ, εμείς πάμε για αυτοδυναμία. Αυτό εννοούσε τόσο ανατροπή. Πήρατε καμία αυτοδυναμία. Κυβερνάτε δύο χρόνια. Σας υπενθυμίζω ότι κυβερνάτε. Σε δύο χρόνια που θα γίνουν λοιπόν οι εθνικές εκλογές. Σε δύο χρόνια που θα γίνουν οι εθνικές εκλογές. Θα δούμε αν θα πάρετε αυτοδυναμία. Αυτό σας λέω. Αλλά σε δύο χρόνια θα έχει πέσει η ανεργία. Σε δύο χρόνια θα έχουμε επιστρέψει κοινωνικό μέρισμα. Σε δύο χρόνια θα έχει πάρει μπρος η ανάπτυξη. Σας εύχομαι καλή επιτυχία σε αυτά. Αλλά κυβερνάτε δύο χρόνια με 29% και με τα δυσκολότερα δύο χρόνια της χώρας κυβερνάμε. Δεν κυβερνάμε και δύο εύκολα χρόνια. Η εκλογή της Νέας Δημοκρατίας έγινε με άλλο πρόγραμμα από αυτό που εφαρμόσατε. Τα πατάφα και προεκλογικά, μην λέμε τα ίδια τώρα. Λοιπόν, κύριε Παφίλη, ένα πρώτο